Θυμάστε που μόλις χθες παίξαμε το βίντεο της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου, η οποία αποχαιρέτησε το τηλεοπτικό κοινό και είπε η τελευταία της κουβέντα, η τελευταία της φράση ήταν «Εύχομαι να τα ξαναπούμε». Σύμφωνα με πληροφορίες, Κατερίνα, της εκπομπής μας, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δεν θα βρίσκεται από την επόμενη τηλεοπτική σεζόν στον Α, καθώς μόλις χθες η διοίκηση του καναλιού τη ζήτησε ένα ραντεβού, τη συναντήθηκαν και την ενημέρωσαν ότι δεν θα ανανεώσουν τη συνεργασία τους, το συμβόλαιο δεν θα ανανεωθεί και το σπίτι σπιτάκι, η εκπομπή του Σαββατοκύριακου του Α, θα ρίξει οριστικά τίτλους τέλους. Λοιπόν, έχουμε φτιάξει ένα χρονικό σε μια κάρτα, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, Κατερίνα, έχουμε κάνει το χρονικό τη συνάντηση της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου και όλα όσα έγιναν χθες. Να το δούμε και γυρνάμε να πούμε πολλά περισσότερα νέα. Λοιπόν, έλα, Μαρίνα, εσύ τα λες. Α, με συγχωρείτε, νόμιζα ήταν κάρτα ότι ήταν... Λοιπόν, χθες το ραντεβού της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου έγινε το μεσημέρι, μετά τις 4 το απόγευμα, με την Ιζαμπέλα Σασλόγλου, τη διευθύντρια προγράμματος, η οποία της ανακοίνωσε κιόλας την διακοπή της συνεργασίας. Η αλήθεια είναι ότι η ίδια η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου ήταν πάρα πολύ. Να πω κάτι για να σε διορθώσω, αν με επιτρέπεις λίγο. Ναι, βεβαίως. Δεν μιλάμε για διακοπή συνεργασίας, παιδιά, για να είναι εντάξει και το κανάλι. Ολοκλήρωση συνεργασίας και ότι απλά διακοπή. Δεν ανανεώνεται. Με συγχωρείς. Όχι. Μία ανανέωση του συμβολέου. Γιατί μπορεί να φαίνεται λίγο άσχημα το διακοπή. Διακοπή είναι στα μέσα της σεζόν. Όταν κάτι έχει ολοκληρωθεί και σου ανακοινώνει κάποιο διοικητικό στέλεχος ότι. Δεν συνεχίζει, σημαίνει ότι δεν συνεχίζει τη εργασία μας. Έχεις δίκιο. Καταλαβαίνεις. Τελειώνει εδώ. Μη συνέχιση. Δεν την τρώνε στη μέση χρονιά. Γιατί δώσαν ευκαιρίες, να το πούμε αυτό. Ναι. Ο Α δεν έφαγε τη συγκεκριμένη εκπομπή, ενώ άλλες εκπομπές της είχε κόψει κανονικά στα μέσα της σεζόν, όπως το ξαναδέστε τους. Στη συγκεκριμένη έδωσε ευκαιρία. Η Κωνσταντίνα ολοκλήρωσε κανονικά. Ναι, η Ιζαμπέλα Σασλόγλου ανακοίνωσε στην Κωνσταντίνα Σπυροπούλου ότι δεν πρόκειται να ανανεώσουν το συμβόλαιό τους και δεν θα συνεχίσει η εκπομπή σπίτι-σπιτάκι. Όπως είναι φυσιολογικό, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου εμφανώς στεναχωρημένη βγήκε από το γραφείο και ανακοίνωσε στους συνεργάτες της ότι η εκπομπή θα σταματήσει. Μια ερώτηση σου κάνω. Ναι. Ερώτησε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου για ποιο λόγο? Βεβαίως και εντάξει, η απάντηση του σταθμού ήταν ότι το budget ήταν πάρα πολύ μεγάλο και ο σταθμός θέλει να επενδύσει στο κομμάτι το ενημερωτικό. Αυτή ήταν η επίσημη απάντηση που δόθηκε στην Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, με συνδυασμό βέβαια πάντα και τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης που σημείωνε η εκπομπή αυτά τα χρόνια. Δηλαδή τα νούμερα τηλεθέασης δεν ήταν ανώδικα, αλλά είχαν μια πτωτική τάση. Ναι, αλλά τάση. Κάτσε λίγο όμως, η Κωνσταντίνα ισχυριζότανε. Και εντάξει, νομίζω ότι δεν ξέρω αν ισχύει, είπε εγώ. Τέλος πάντων, δεν τα έχω κοιτάξει αναλυτικά. Ότι ήταν μια καλή χρονιά για το σπίτι μου, σπιτάκι. Ήταν μια καλή χρονιά για το σπίτι μου, σπιτάκι. Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, απλά, πάντα. Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, δεν ήταν η πορεία της εκπομπής. Δεν έκανε ποτέ κανένα πικ. Δεν έκανε ένα πικ και ούτε πήγε πολύ προς το καλύτερο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο σταθμός θέλει να επενδύσει στην ενημέρωση, να κάνει το λεγόμενο infotainment, ήθελε να. Ορίστε. Όχι, εγώ μιλάω με τον αρχισυντάκτη. Ναι. Εσύ κανονικά λες το ρεπορτάζ σου. Ναι. Λοιπόν, όταν λέμε στο χρονικό τα δάκρυα της Κωνσταντίνας, τι θέλουμε να πούμε? Ότι η Κωνσταντίνα, φεύγοντας από το ραντεβού το συγκεκριμένο, ήταν πάρα πολύ στενοχωρημένη, σαφώς και στενοχωρήθηκε, δάκρυσε και αμέσως μίλησε με τους συνεργάτες. Το ήξερε και από πριν αυτό, γιατί δάκρυσε και στην εκπομπή, στο αποχαιρετισμό. Στην εκπομπή δάκρυσε λόγω της συγκίνησης. Και αμέσως μετά ανακοίνωσε το τέλος συνεργασίας στους συνεργάτες, όπως βλέπουμε και το χρονικό. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Λίγο νωρίτερα είχε κάνει μία ανάρτηση. Είχε κάνει μία ανάρτηση επειδή το τέλος της συνεργασίας της Κωνσταντίνας με τον Α συνέπεσαν με τα γενέθλια του πατέρα της. Χθες μόλις ο μπαμπάς της είχε τα γενέθλιά του και μάλιστα ανέβασε και μία φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram που είναι με την οικογένειά της, την αδελφή της και ευχήθηκε στους γονείς της, στον πατέρα τους χρόνια πολλά και με ένα hashtag τονίζοντας ότι η οικογένεια είναι πάνω απ' όλα. Family first. Όντως ο Νίκος Μάνες, όπως όλα δείχνουν, αυτός θα πάρει τη σκυτάλη της infotainment εκπομπής. Μπορεί να μην είναι ακριβώς απέναντι, ωστόσο λίγο μια κοντρίτσα θα υπάρχει, ένα τσικ. Λοιπόν, εκτός όμως από τον Νίκο Μάνες, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά το infotainment και νομίζω ότι και λίγο φέτος δεν τον... είναι λίγο παραπονεμένος φέτος από τον Α. Ήταν παραπονεμένος γιατί το είχαμε πει και εμείς το είχαμε αποκαλύψει μέσα από την εκπομπή μας. Του άλλαζαν την ώρα της πολύ αγαπημένης του εκπομπής που είναι το 60 λεπτά Ελλάδα. Mm-hmm.